παρορμητισμό τον μετανιώνει. Δηλαδή, π.χ. θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα του πρόσφατου παρελθόντο που έγινε μια ιστορία με τον Λιάκα και τον Αρναούτογλου. Που επειδή ακριβώ σε πολύ straight βγαίνει ανοιχτά και λε καλά έκανε ένα, κακά έκανε άλλο. Και δεν το πάει, έτσι με εκνεύρισαν και το πάει. Δεν το θυμάμαι το περιστατικό. Τώρα θα κάνουμε αναπαραγωγή το θέμα. Όχι, εγώ εστιάζω. Ήρθε μια ρεπόρτερ εκεί πέρα και ρώταγε, ας πούμε, αυτό, αφού τη είπα για τη σφίγγα και τα λοιπά, όλα τα του μαγαζιού, ας πούμε. Ναι, και η προσωπική σας λέει, δεν ενδιαφέρει, λέω, κάνω τώρα αυτό το πράγμα. Δεν ήρθαμε να κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά μια φωτογραφία τότε, περσινά ξανά στα φίλια, πριν 2 χρόνια μια φωτογραφία. Λέω, παιδιά, δεν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, δηλαδή, άστε το. Ναι, αλλά και εντάξει, αναγκάστηκα και πάω αυτό που είπαμε, εκνεύρισε. Σε ενοχλεί αυτό σε σχέση με τη δημοσιότητα που έχει ο χώρος? Τι την έκραξες, ρε παιδάκι, μισό λεπτό την έκραξες. Ναι, κανονικά. Και μετά ο Γρηγόρης την υπέρασε. Όχι, όχι, είπα καλά έκανε ο Γρηγόρης και σας έκανε αυτό που σας έκανε. Βέβαια, να ξέρεις ότι δεν φταίει και μια ρεπόρτερ ή μια δημοσιογράφος. Δηλαδή σου λέει νοτσάρο. Θέλεις να κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα για να το ξεκινήσουμε. Εσύ που τη στέλνεις, έχεις ευθύνη. Αν έρθεις στην παράσταση ή στο μουσικό που κάνουμε και ο κιθαρίστας κολοβαράει, ποιος φταίει, ο κιθαρίστας? Δεν θα πεις ο Τσαρούχας δεν είχε τον σωστό κιθαρίστα? Νομίζω ότι ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να ρωτήσει με τον σωστό τρόπο και τις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Προφανώς. Ίσως να ήταν προφανώς και λάθος ο τρόπος. Αλλά λοιπόν, από εκεί και πέρα και το κάθε παιδί. Είναι υπεύθυνος για αυτό που στείλει. Θεωρείς ότι ήταν δηλαδή κάτι στημένο επειδή ξέρουν ότι είσαι εκρηκτικός για να γίνει καυγαδάκι? Όχι, αλλά ποια είναι η ποιότητα των συνεργατών σου, οφείλει να το έχει. Βρέσει Πασχάλη, όμως συγγνώμη λίγο, επίτρεψα τον Δημήτρη. Μετά από τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, δεν έχεις αποδεχθεί ότι ο Τσαρούχος δεν ενδιαφέρει μόνο για τη σφίγγα, ενδιαφέρει και γιατί είναι ένας ωραίος άντρας και θέλει να ξέρει ο άλλος αν είναι και με κάποια κουμπέλα. Κανένας δεν θέλει να ξέρει. Πολύ θέλει να ξέρει. Κανένας δεν θέλει να ξέρει. Απλώς ο ρεπόρτερ, ο οποίος κάνει τη δουλειά του εκείνη την ώρα, έχει καταλάβει με λάθος τρόπο ποια είναι η δουλειά του. Αν επιμένει εννοείς. Ναι. Εγώ δεν είπα σε κανέναν ότι θα με ρωτήσει αυτά τα πράγματα, αλλά από τη στιγμή που με ρωτάς και δεν θέλω να σου απαντήσω. Εντάξει, εκεί θα συμφωνήσω. Δεν χρειάζεται να επανέλθεις, Ελένα. Είναι ένα κομμάτι αυτό που ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι από αυτό που λες, που σε ενοχλεί σε σχέση με τη δημοσιότητα που έχει η δουλειά σου. Με ενοχλεί, ξέρεις τι. Με ενοχλεί το να εκτίθενται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά. Ένα. Γιατί εγώ είμαι 30 χρόνια σε αυτή τη πιάτσα. Είμαι οργανωμένος, το ξέρω το έργο πώς είναι. Ναι, πώς παίζεται το παιχνίδι. Άνθρωποι άσχετοι όμως δεν θέλω να εκτίθενται. Και δεν θέλω να δίνεται φως περισσότερο σε τέτοια πράγματα. Εντάξει. Από τη δουλειά. Υπάρχει ο αντίλογος ότι και όμως οι άσχετοι που δεν είναι στο χώρο θέλει τον Τσαρούχα. Δεν θέλει τον. Αυτό δεν μπορείς όμως. Βρε παιδιά, όταν δεν θέλει τον Τσαρούχα. Μην το κάνουμε μπακάλικο. Εγώ ήρθα ποτέ σε κάνα πάνελ να ρωτήσω πώς το κάνετε με τον άντρα σας. Ή που πάτε το βραδύ. Προφανώς. Θα σας άρεσε. Και να επιμένω. Δεν θα σας άρεσε. Και πάντα ο Πασχάλης έχει δίκιο, ο Δημήτρης, και σου δίνω το λόγο. Είναι και ο τρόπος. Μπορείς να ρωτήσεις τα πάντα και με έναν ευγενικό τρόπο να μην θίξεις κανέναν. Δημήτρη.